Τα τελευταία 2,5 χρόνια καταφέραμε κάτι μοναδικό. Να μας επιβεβαιώσουν κάθε λεπτό από τη ζωή μας ότι βλέπουν εμάς και τα παιδιά μας ως κόστος. 2,5 χρόνια δεν έχετε πάρει ούτε ένα μέτρο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή υγεία και παιδεία των μαθητών. Αντίθετα, πήρατε μέτρα που θέτουν ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο την υγεία, την ψυχική υγεία των παιδιών μαθητών, των δασκάλων, των καθηγητών, αλλά και τη δικιά μας. Για να δούμε, όλα τα 2,5 χρόνια μας θέτονται σε κίνδυνο με τα πρωτόκολλα λάστιχο για άλλη μια φορά. Πετάτε το μπαλάκι σε εμάς τους γονείς για να πάρουμε εμείς την ευθύνη για το αν το παιδί μας θα εκπαιδευτεί, αντί να είναι ευθύνη του κράτους όπως οφείλει. Μας θέτεται σε κίνδυνο με το να μην πάρετε μέτρα για τα μαθησιακά κενά που είναι πολλά με 2 χρόνια τηλεκπαίδευση και τώρα ακόμα πιο πολύ με τη γραφειοκρατία που αναγκάζει τους μισούς καθηγητές να ασχολούνται με το να στέλνουν ονόματα μαθητών, να δίνουν τεστ, να δίνουν χαρτί για δωρεάν rapid κλπ. Ποιος αλήθεια και με τι ψυχολογία θα κάνει μάθημα, πόσα τμήματα θα λειτουργούν κανονικά και πόσα θα λειτουργούν με τους μισούς μαθητές, πόσοι καθηγητές θα έρχονται και πώς θα είναι απόντες, είτε επειδή νοσούν, είτε επειδή είναι στενές επαφές ενός κρούσματος. Θέσατε σε κίνδυνο την ίδια αμφίβολη εργασιακή μας κατάσταση. Όταν αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άδεια για να τρέχουμε τα παιδιά μας, να κάνουν rapid test σε δωρεάν δομές μακριά από τον τόπο κατοικίας μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε 60 ευρώ για τεστ, να αγοράζουμε τα μέσα για την τηλεκπαίδευση, να έχουμε την αγωνία μη πέσει το σύστημα ή το ίντερνετ. Θέτετε σε κίνδυνο την ψυχολογία των μαθητών, όχι μόνο αυτών που έδωσαν πανελλήνιες μέσω πανδημίας και μόνο εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους ξέρουν τι τράβηξαν, όχι μόνο πριν, αλλά και με την ελάχιστη βάση που θεσμοθετήσατε, που ουσιαστικά ήταν μια ταφόφλακα στην ψυχολογία των μαθητών και το μέλλον τους. Μας θέτετε σε κίνδυνο όταν δεν έχετε πάρει ούτε ένα μέτρο για τον έλεγχο των σχολείων. Θέσατε σε κίνδυνο τα παιδιά μας και τους δασκάλους με τα δάνεια που έπεφταν, με αίθουσες που πλημμύριζαν, με τα παιδιά μας να προσπαθούν να βγουν από τις αίθουσες κλουβιά πάνω στα κρανία. Προκλητικά τον Οκτώβριο προχωρήσατε τον νόμο που ψηφίσατε κατά καλό καιρό με κλειστά σχολεία για τις συγχωνεύσεις, θέτοντας πάλι σε κίνδυνο στο πικ της πανδημίας τις συγχωνεύσεις με 27 και 28 μαθητές ανατάξει. Από την αρχή όλοι μας απαιτούσαμε και απαιτούμε αρέωση με αυτό. Και τώρα θέτεται πάλι σε κίνδυνο όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και εμάς τους γονείς που ανοίξατε τα σχολεία με τους ίδιους όρους με τους οποίους τα κλείσατε. Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές προκαλούν την οργή και τον θυμό μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Το άνοιγμα των σχολείων με το μέτρο του ενός τεστ επιπλέον για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, τη στιγμή που η πανδημία με τη νέα μετάλλαξη έχει φουντώσει, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει πρακτικά καταρρεύσει, αποτελεί κοροϊδία και εμπνευμό. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι εγκληματικές. Η πολιτική της συνεχής επικλήσεις στην ατομική ευθύνη, η απόρριψη όλων των δίκαιων διεκδικήσεων όρων μας εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, τα μέτρα που ανακοινώνουν όχι απλά δεν υπηρετούν την προστασία της υγείας, αλλά και την υπονομεύουν. Μοναδική αιγνοιά τους η απρόσπιτη λειτουργία της οικονομίας και των επιχειρήσεων, η διασφάλιση της κερδοφορίας τους. Η όρη λειτουργία των σχολείων, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης, το απαράδεκτο 50% συν ένα γενετικό τμήμα, το έσχος της πενθήμερης καραντίνας που θα οδηγεί τους νοσούντες να προσέχονται κανονικά στην εργασία, τα self-test που σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται και δεν δηλώνονται με τον σωστό τρόπο, θα εκτινάξουν τα κρούσματα άμεσα. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία που έχει η ΕΛΜΕ, σήμερα που μιλάμε στην Αλφα Αθήνας, νοσούν παραπάνω από 3.000 μαθητές και παραπάνω από 200 εκπαιδευτικοί. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ και σήμερα και την Πέμπτη και όσο χρειαστεί. Είμαστε στον δρόμο 2 χρόνια τώρα. Εμείς κρατάμε όρθια τα σχολεία, εκπαιδευτικοί και καθαρίστριες, απέναντι σε μια πολιτική που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Δεν πρόκειται για αστοχίες, συνάδελφοι. Δεν έχουν χάσει τον έλεγχο της διαχείρισης της πανδημίας. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική που δεν διστάζουν να θυσιάζει τις ζωές μας για να κερδίζουν μια χούφτα επιχειρηματίες. Συνειδητά εμπορευματοποιούν την υγεία και διαλύουν το δημόσιο σύστημα για να θησαυρίζουν την κυριολεξία κάποιοι. Δεν τους καίγεται καρφί που οι νεκροί από την πανδημία ξεπέρασαν τις 21.000. Δεν τους καίγεται καρφί που τα σχολεία άνοιξαν με 50.000 κρούσματα
την ώρα που έκλεισαν με 500. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τόσο ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους που δεν ντρέπονται να λένε ότι προστάτεψαν τον πληθυσμό εντοπίζοντας τα 15.000 κρούσματα της πρώτης μέρας. Απέναντι στις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι η δικιά μας η λογική ευθύνη. Μέσα από την πανδημία αναδείχθηκε το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την τωρινή κυβέρνηση, αφού δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Από καμία κυβερνητική εναλλαγή και κανέναν επίδοξο σωτήρα. Η λύση βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Στη μαζική πάλη για σύγχρονα δικαιώματα στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Αγωνιζόμαστε για όλους μας. Τα αιτήματά μας είναι κοινά και ο αγώνας μας είναι κοινός. Συνεχίζουμε με τοπικές πορείες, συνελεύσεις, κλονιστικά, αποχές και καταλήψεις. Την Παρασκευή, κλειστά σχολεία και όλες τις πολιτικές παιδείες στις 12 η ώρα. Για χαρά. Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους καθηγητές μας και στους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων, γιατί εκτός από μαθητές είμαστε και εμείς γονείς. Καλή δύναμη σε όλους. Διεκδικούμε μαζικά μαζί με τους γονείς, τους εργαζόμενους και τους μαθητές, και εμείς σαν μαθητές δηλαδή πάλι σε αυτή την ηλικία, για μέτρα προστασίας για την υγεία, για τους μαθητές και προφανώς για την πρόοδο της παιδείας γενικά. Με όλους αυτούς τους νόμους, τους αντιεκπαιδευτικούς που ψηφίστηκαν μέσα στην πανδημία, που έβαλαν στην ουσία την ταφόπλακα, τη μόρφωση και τη δικιά μας σαν δεύτερης ευκαιρίας μαθητές, αλλά και στους μαθητές τους πρωινού για το μέλλον τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε εδώ ενάντια σε μια κυβέρνηση που κοκορεύεται ότι έχει φοβερά μέτρα ασφαλείας με ένα παραπάνω self-test την εβδομάδα, για το οποίο κανένας δεν είναι σίγουρος ότι διενεργείται σωστά και ότι διενεργείται από όλους. Και όταν υπάρχει και ένα κρούσμα σε κάθε τάξη, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να πληρώνουμε rapid test. Για ποιο λόγο? Δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία σε όλους. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ενώσεις γονέων, αλλά μαθητών και εργαζομένων διδασκόντων θα ήταν χρήσιμο να γίνουν δράσεις τοπικές και από εκεί και πέρα ανάλογα με την πορεία τους, γιατί όχι να προκαλέσουμε και άλλες δράσεις σε επίπεδο εργαζομένων, ο κάθε γονέας δηλαδή στο χώρο εργασίας του, είτε με απόφαση της ένωσής του είτε με του τοπικού του σωματείου, για ένα πιο σημαντικό ζήτημα από αυτό που θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει, η οποία είναι η υγεία του παιδιού μας και η υγεία ημών των ιδίων. Άρα, μία δράση των γονέων και στους χώρους εργασίας τους θα αποδείξει ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και είναι ένα θέμα για το οποίο όλοι μπορούμε να είμαστε μαζί. Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Διεκδικούμε ασφαλή άνοιγμα των σχολείων με λιγότερους μαθητές ανά τάξη. Πρόσληψη του απαραίτητου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Μαζικά δωρεάν και παραλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Άνοιγμα νέων δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής και επίταξη των μεγάλων μονάδων του ιδιωτικού τομέα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αύξηση των δρομολογίων για να εξασφαλιστεί και η αρέωση των μαθητών που μεταφέρονται με σχολικά λεωφορεία στα ειδικά σχολεία. Ενημέρωση για τη σημασία του εμβολιασμού με ευθύνη του κράτους σε κάθε σχολική μονάδα. Εξειδικευμένη στήριξη των οικογενειών των παιδιών με αναπηρία για να μπορέσουν οι οικογένειες να ξεπεράσουν τις φοβίες τους, να νιώσουν ασφαλεία μπροστά στην πανδημία. Για να εμβολιαστούν όλοι, για να πηγαίνουν όλα τα παιδιά με συγκυριά στο σχολείο τους. Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τα εμβολία στα παιδιά να πηγαίνουν στα ΚΔΑΠ και στα ΚΡΙΦ. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε δυνατοί, μπορούμε να νικήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία όπως τα έκλεισε, με μόνη αλλαγή την μετάθεση του προβλήματος στην ατομική ευθύνη. Από τις αρχές της πανδημίας φωνάζουμε και απαιτούμε να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία. Κανείς δεν μας άκουσε. Η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να υλοποιήσει τα λογικά και αυτονόητα αιτήματα. Δεν το έκανε συνειδητά γιατί το θεωρεί κόστος.
γιατί αντιμετωπίζει εκθοϊκά τη μόρφωση των παιδιών μας. Μας μιλάνε για ανάπτυξη το έτος 2022, όπου η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει άλματα, όταν τα παιδιά της πόλης μας και της Δυτικής Αττικής, της χώρας όλης, κάνουν μάθημα με μπουφάν, σκούφους και γάντια, μέσα σε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Διέλυσαν το ορολόγιο πρόγραμμα, κλείνουν τα λιγοστά ολοήμερα και οι εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης καλούνται να αναλάβουν ολόκληρες τάξεις. Η κανονικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας των παιδιών μας. Αραίωση των μαθητών ανά τάξη, 15 μαθητές ανά τμήμα. Να επιταχθούν όλες οι δημοτικές αίθουσες. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σήμερα. Μαζικά δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ για όλο τον κόσμο. Δωρεάν παροχή μασκών, σύνδεση των σχολείων με την πρωτοβάθμια υγεία και επιτέλους κέντρο υγείας στην πόλη μας, τον Ασπρόπουργο, πλήρως στελεχωμένο. Από τον αξιοπρεπή Ασπρόπουργο και τη Δυτική Αττική, καλούμε τους γονείς, τους μαθητές, τους καθηγητές και τους δασκάλους όλης της χώρας να συσπηρωθούν στους συλλόγους τους, οργανωμένα να σπάσουν τις αλυσίδες του φόβου. Το χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για μια καλύτερη κοινωνία. Στο φόβο μας ποντάρουν. Ας τους απογοητεύσουμε.